Μέχρι τώρα είναι πολύ ενθαρρυντική η συμμετοχή του κόσμου στο Δημοτικό Λιθανόκηπο. Έχουμε φτάσει γύρω στο, με χτεσινά στοιχεία, γύρω στο 70% της συμμετοχής που χρειαζόμασταν έτσι ώστε να το λειτουργήσουμε. Υπάρχουν αδιάθετες θέσεις, αρκετές ακόμα. Πιστεύω ότι ο κόσμος αγκαλιάζει το Δημοτικό Λιθανόκηπο. Ο θεσμός του Δημοτικού Λιθανόκηπου δεν είναι καινούριο στην Ευρώπη, είναι καινούριο στην Ελλάδα. Ο Λιθανόκηπος είναι ένα κομμάτι γης. Στη δικιά μας περίπτωση είναι γύρω στα 20 στρέμματα, ο οποίος θα χωριστεί σε κομμάτια των 75-100 τετραγωνικών, ανάλογα το πώς θα τις ακριβές διαστάσεις του χωραφιού. Κάθε πολίτης θα μπορεί να πάρει ένα κομμάτι. Σε αυτό ο Δήμος θα του παρέχει εκτός από το χωράφι και την άρδευση, δηλαδή θα υπάρχει ένα σύστημα άρδευσης, και μέσα σε αυτό το χωράφι θα μπορεί να καλλιεργήσει ο κάθε ένας ό,τι θέλει, όλα τα είδη που θεωρεί αυτός απαραίτητα για τη διατροφή του, που μπορεί να καλλιεργήσει. Θα υπάρχουν κάποιοι κανόνες σε όλη τη λειτουργία. Δηλαδή θα υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ώρες που μπορούμε να ποτίσουμε, θα υπάρχει κάποιες ώρες που θα είναι ανοιχτός ο Λιθανόκηπος, κάποιες ώρες που θα κλείνει το μεσημέρι. Η κύρια βάση είναι ότι σε όλη αυτή την κατάσταση θα πρέπει να υπάρχει μια αυτοδιαχείριση. Δηλαδή οι ίδιοι οι πολίτες που θα δηλώσουν συμμετοχή για το Λιθανόκηπο θα πρέπει να οργανωθούν, να ορίσουν κάποιους εκπροσώπους, οι οποίοι θα κρατήσουν τα κλειδιά, θα μας ενημερώνουν για τα τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Οι γεωπόνοι του Δήμου θα είναι εκεί, θα συμβουλεύουν. Καλλιέργεια θα είναι βιολογική, απαγορεύονται τα φάρμακα, είναι βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουμε. Εμείς θα προτείνουμε κάποια πράγματα που γίνονται στην Τρίπολη και τη συγκεκριμένη εποχή που φυτεύουμε. Σαν γεωπόνη, σαν τεχνική. Μπορεί να προσέλθουν ακόμα πάνω από 60-70 άτομα. Απλά εμείς είμαστε πολύ κοντά στο όριο που είχαμε θέσει σαν αρχή για να μπορέσει να λειτουργήσει. Επίσης πιστεύουμε ότι κυρίως στις αρχές Μαΐου θα είμαστε έτοιμοι για να παρατώσουμε τα κομμάτια στον κόσμο. Θα πρέπει πρώτα να οργωθεί, να φρυζαριστεί το χωράφι, θα το παραδώσουμε έτοιμο για καλλιέργεια και μετά να κάνουμε τη διαδικασία να χωρίσουμε τα χωράφια, να φτιάξουμε τους διαδρόμους, να φτιάξουμε το σύστημα άρδευσης. Θα έχουμε ορίσει ένα ποσοστό γύρω στο 10% το οποίο θα το δώσουμε στο κοινωνικό παντοπολείο. Πιστεύω ότι είναι αρκετά τα τετραγωνικά και ότι είναι αρκετά τα πράγματα που μπορούν να φυτέψουν έτσι ώστε να περισσεύουν και παραπάνω από 10%. Ο πολίτης θα έρθει στη δουλειά του αγρότη. Θα καταλάβει και αυτός το τι τραβάει ένας παραγωγός ο οποίος αγωνίζεται για να φτιάξει τα πράγματά του σε οποιοδήποτε καιρό. Η διαδικασία του να πάω στο Λιθανόκηπο και να καλλιεργήσω δεν είναι μια διαδικασία που το κάνεις μόνο για οικονομικούς λόγους. Είναι μια διαδικασία περισσότερο κοινωνικοποίησης και να περάσουμε καλά παρά να αυστηρά να καλλιεργήσω μόνο για το σπίτι μου ή να δώσω σόν και καλά το 10% στο κοινωνικό παρεντοπολείο. Είναι μια διαδικασία που θα πάει ο κόσμος εκεί για να κάνει παρέες, για να γνωριστεί και με τους γειτόνους. Θα πρέπει να συνεργαστούν άνθρωποι για να βγάλουν τη δουλειά σωστά. Είναι μια διαδικασία περισσότερο να μας δημιουργήσει μια καλή διάθεση, να περάσουμε καλά, παρά να καταφέρουμε να φτάσουμε να κάνουμε την τέλεια παραγωγή, να παλέψουμε σόν και καλά με τον καιρό για να βγάλουμε το καλύτερο προϊόν που μπορούμε. Τα προϊόντα θα είναι για το σπίτι μας, θα είναι για τους φίλους μας, για το κοινωνικό παντοπολείο. Πιστεύω ότι είναι μεγάλη έκταση και ότι τα προϊόντα θα είναι αρκετά. Μπορεί να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία του στο Δήμο Τρίπολης, στο γραφείο της Γεωργικής Ανάπτυξης. Είναι μέχρι τις 10 Απριλίου οι αιτήσεις που έχουμε βάλει.
και στο site του Δήμου Τρίπολης, tripolis.gr. Ο Λαχανόκηπος είναι μια διαδικασία που θα βάλει και εμάς, και τα παιδιά μας, στη διαδικασία να γνωρίσουμε τη φύση, να γνωρίσουμε την καλλιέργεια των φυτών. Είναι μια διαδικασία που θα έχει πολλαπλά ωφέλη, όχι μόνο οικονομικά, σε εμάς. Και θα ήθελα να κλείσω με αυτό που έχουμε γράψει και στο δελτίο τύπου. Ο Δήμος Τρίπολης σας καλεί να αλλάξετε την καθημερινότητά σας, να γνωρίσετε τις ομορφιές της γης και να γευτείτε τους καρπούς της δημιουργίας σας.